βρισκόμεθα αγαπητοί εις την 28η παράγραφον της 16ης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου που αναφέρεται εις το Πνεύμα το Άγιον. Είδαμε αρκετά πράγματα να μας αναφέρει και μάλιστα τώρα τελειώνοντας η κατήχηση αυτή, η οποία θα συνεχιστεί και στην δεκάτη, συγγνώμη, το περί του Αγίου Πνεύματος θα συνεχιστεί και στην επομένη κατήχηση, τώρα εδώ μας λέγει, όπως είδαμε και την περασμένη φορά, πλήστα όσα παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη που εκεί είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια είναι τόσα πολλά, μάλιστα κάπου λέγει, ή λοιπόν ακούων μη κεκμικάς, εάν λέγει ακούγοντας δεν κουράστηκες, δεν είσαι κεκμικός, δηλαδή από τον φόρτον των παραδειγμάτων, των αναφορών, όχι παραδειγμάτων, αναφορών, δεν κουράστηκες, άκου και αυτά και εκείνα και εκείνα. Ήδη την περασμένη φορά είχαμε αναφέρει μερικά παραδείγματα. Σας είχα πει και κάνα δύο ιστορίες για να σας ξεκουράσω λιγάκι, και είχαμε τελειώσει με τον Βεσελεήλ, εκείνον ο οποίος εδέχθη το Πνεύμα του Θεού κατά την υπόσχεση του Κυρίου εις τον Μωυσέα ότι θα του έδιδε πνεύμα αρχιτεκτονικής. Και σας είχα πει ότι βλέπετε ότι ό,τι ο άνθρωπος μπορεί να εργαστεί, να αποδώσει, θέλει το Πνεύμα του Θεού, είτε σαν κάτι που δίδει στον άνθρωπο ο Θεός, γιατί σαν ικανότητα, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε ικανότητες, πιστοί και άπιστοι, η ικανότητά μας είναι από το Θεό, έκτακτες όμως περιπτώσεις ως ιδιαίτερα χαρίσματα, είναι βεβαίως δώρα και χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Διότι χωρίς το Θεό τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν έχω παρά να σας θυμίσω τον τρίτον εκείνων δούλων της παραβολής των ταλάντων, ο οποίος δεν χρησιμοποίησε με τον τάλαντον, αλλά το έλαβε. Το έλαβε. Δηλαδή όλοι έχουν κάποιο τάλαντο πάρει, όλοι οι άνθρωποι, πιστοί, άπιστοι, μικροί, μεγάλοι, όλοι έχουν πάρει ένα τάλαντο ή περισσότερα του ενός. Αυτά είναι τα τάλαντα, η πρίκα του ανθρώπου, όχι του πιστού, όχι του πιστού, του ανθρώπου, δύναμη της κατασκευής του ως εικόνα του Θεού. Διότι αφού γεννήκαμε κατ' εικόνα Θεού, κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο δεν έρχεται άμυρος ταλάντων, δηλαδή πρίκας. Χώρια από την πρίκα εκείνη που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο άνθρωπον, που λέγεται λογική και ελευθερία. Μικρά είναι αυτά τα τάλαντα, λογική και ελευθερία. Χώρια. Έχουμε και άλλα τάλαντα που παίρνουν οι άνθρωποι. Ξαναλέγω, δύναμη της εν ημίν εικόνος του Θεού. Όταν όμως ο πιστός, ο άνθρωπος, γίνει πιστός στο Θεό, δηλαδή βαπτιστεί, γίνει χριστιανός, τότε, επειδή γίνεται δεύτερη φορά δεκτός από το Θεό, πρώτη ως δημιούργημα, δεύτερη είναι η υιοθεσία, η καταχάριν λεγόμενη υιοθεσία, τότε παίρνει δεύτερη πρίκα. Και ό,τι μιλάμε και λένε, ομιλούμε πάντοτε για τη δεύτερη πρίκα. Δεν μιλάμε για την πρώτη πρίκα, δυνάμει της εν ημίν εικόνος, αλλά μιλάμε δυνάμει του βαπτίσματος που πήραμε και του χρίσματος, του μυστηρίου του χρίσματος, και παίρνουμε τώρα αυτή τη δεύτερη πρίκα. Εκεί επιμένω και θέλω να μιλήσω, γιατί κάποιος μπορεί να πει απλά μπα, και τόσοι που είναι μηχανικοί και αρχιτέκτονες, τι το άλλο όταν μας λέγει εδώ ότι ο Βεσελεήλ είχε πνεύμα αρχιτεκτονικής? Δεν έχουμε θαυμασίους τεχνίτες και εκτός εκκλησίας και εκτός πίστεως? Ναι, ναι, σωστό. Δυνάμει όμως της πρώτης πρίκας, της εν ημίν εικόνος
που σας είπα, ώστε να μην υπάρξει κάποια παρανόηση. Και συνεχίζει τώρα, που βεβαίως είναι αδύνατο να αναφερθούμε στις ιστορίες που λέγει, απλώς θα το περνώ το κείμενο, ίσως σε κάνα δύο σημεία να μείνουμε μόνο, να συμπληρώσουμε την ώρα, και ό,τι δεν θα προλάβουμε να πούμε, γιατί δεν έχουμε παρά μόνον ουσιαστικά μόνο δύο σελίδες του βιβλίου, τότε επειδή είναι αναφορά περιπτώσεων του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, δεν θα τα αναφέρουμε, και δέον με το σημερινό μας θέμα να θεωρηθεί ότι τελείωσε η 16η κατήχηση και προχωρούμε στην 17η κατήχηση, η οποία πάλι αναφέρεται, όπως σας είπα, εις το Άγιο Πνεύμα, με παραδείγματα από την Καινή Διαθήκη. Εδώ όμως κάτι να σας πω, όσοι κρατάτε βιβλίο ενδεχομένως, έχει μετά το τέλος της 16ης κατηχήσεως, λέγει προσθήκη εις την 16η κατήχηση. Αν λάβουμε όμως υπόψη, γιατί γράφει από κάτω μία υποσημείωση, το πρώτο μέρος λέγει, η πρώτη παράγραφος, όλο είναι μία σελίδα αυτή η προσθήκη, το ανωτέρου κειμένου είναι απόσπασμα ληφθέν εκ του κατηχητικού λόγου του Αγίου Γρηγορίου του Νύσης. Το δε έτερον, η δευτέρα παράγραφος, τμήμα εις την ασυγγραφέα, συγγνώμη, εις την ασυγγραφέα, ανήκει δεν κατέστη δυνατόν να καθορίσουμε. Τα ανωτέρω διαλαμβάνονται εν το κόνσο κοϊνσλιανό κώδικη του 11ου αιώνα. Δηλαδή, αυτή η προσθήκη δεν ανήκει στην 16η κατήχηση. Συνεπώς, δεν θα την αναλύσουμε. Είναι περίτω. Και τώρα επανερχόμεθα στο κείμενό μας. 28η παράγραφος. Εν τη δυνάμει τούτου του πνεύματος, καθώς έχουμε εν κριτές γοθονή ήλμεν έκρινε, γεδεών δε εν εδυναμώθη, ενίκησε δε η εφθάε, δε βόρα δε η γηνή επολέμη, και Σαμψών έτη δικαίω πραγών, και μη λοιπόν αυτό τα υπεράνθρωπον ενήργησεν. Αναφέρεται εις τους κριτάς το Πνεύμα του Θεού, λέγει, βεβαίως ήτο εις τους κριτάς. Ήταν δυνατόν ποτέ να μην έχουν το Πνεύμα του Θεού οι κριτέ, ήτο η περίοδος αυτή των κριτών, όπως τα γνωρίζετε, εκείνη η πρώτης βασιλείας, δηλαδή πρώτου βασιλέως του Σαούλ, και ο λαός εκυβερνάτο από τους κριτάς. Ήταν ένα ιδιότυπο πολίτευμα, μα πολύ ιδιότυπο πολίτευμα τότε των Εβραίων, με κανένα δεν θα έμεινε εκ των πολιτευμάτων που υπάρχουν στον κόσμο και στην ιστορία των πολιτευμάτων, με κανένα. Έτσι που καμιά φορά κανείς, άμα διαβάζει, ξέρετε, την Παλαιά Διαθήκη, και αν τη διαβάζει με κάποια βοηθήματα, δηλαδή που να σχολιάζουν το κείμενο, τότε θα είχε πάρα πολλά πράγματα να σκεφτεί. Ένα από αυτά είναι αυτό που σας λέγω, ότι πώς αυτός ο λαός ήτανε σαν, πώς να σας πω, ήτανε σε μια πόλη κάποιος κριτής, πήγαιναν εκεί οι αντιδικούντες και τα λοιπά, οι πόλεις ήταν χωρίς μια ιδιαίτερη κυβέρνηση, δεν υπήρχε κάτι το ενιαίο, ένας λαός με την έννοια κράτος, υπήρχε απλώς η έννοια του λαού ή του έθνους, ακριβέστερα του λαού. Αν σημειώσετε ότι οι Εβραίοι στην εποχή μάλιστα των Κριτών δεν είχαν φύγει από τα όρια εκείνα που τους είχε ορίσει ο Θεός δια του Μωυσέως. Ο Μωυσής βεβαίως δεν πήγε στη γη της Επαγγελίας, αλλά όπως είχε καθορίσει ο Θεός και που εξετέλεσε ο Ιησούς του Ναβί, ο διάδοχος του Μωυσέως, ήταν μια ιδιότυπος, σας είπα, περίπτωσης, ένας λαός που δεν ξέρω, ο καθένας έκανε κουμάντο στο σπίτι του κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό κάπου σε έναν ψαλμό
ποιος είναι, ο 127 μου φαίνεται, και ευτυχισμένος λέει εκείνος που έχει πολλά παιδιά, γιατί θα τον υπερασπιστούν όταν θα υπάρξει ανάγκη. Σε ένα οργανωμένο κράτος υπάρχει, να πάρουμε σύγχρονο οργανωμένο κράτος, έχουμε την χωροφυλακή, έχουμε τον στρατόν, τότε δεν υπήρχε ούτε καν στρατός στην εποχή των Κρητών. Το θέμα στρατός και με αυτό που λέμε κράτος, το πράγμα ξεκινάει με τον Σαούλ, με την πρώτη βασιλεία. Γιατί, ίσως θα αναρωτηθεί ο πιστός, σας έχω πει πάμπολες φορές ότι ο Ισραήλ, δηλαδή ο λαός του Ισραήλ, δεν είναι ένας λαός από τους συνήθεις λαούς της γης. Αν πονηρεύτηκε, και σήμερα μιλάμε για τους σιωνιστάς, είναι άλλη παράγραφος. Ο λαός αυτός ήταν ένας τυπικός λαός, ο οποίος δεν έκανε τι άλλο παρά να αντικαθρεπτίζει την Βασιλεία του Θεού. Να αντικαθρεπτίζει την Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή ο Ισραήλ είναι ένας ιστορικών προηγούμενων, όπως σας είπα την ώρα των απορριών με την κόλαση, τα Σόδομα και τα Γόμορα είναι ένας ιστορικός τύπος της κολάσεως. Έτσι ο Ισραήλ είναι ένας ιστορικός τύπος της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και η γη στην οποία κατοίκησε ελέγεται γη της επαγγελίας, δηλαδή γη της υποσχέσεως, διότι κατά κυριολεξία η γη της υποσχέσεως είναι η Βασιλεία του Θεού. Είναι η νέα γη. Είναι, είδα καινούριο ουρανό, λέει στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και καινούρια γη. Είναι λοιπόν τύπος η Παλαιστίνη εκείνης της γης, της καινούριας, της Βασιλείας του Θεού. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Γι' αυτό το λόγο ο λαός αυτός είχε κυβερνήτη του μόνο το Θεό. Γι' αυτό ελέγεται ο θεοκρατικός λαός. Μα όπως είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από ανθρώπους να κυβερνηθούν, ο Θεός έδινε τους Κρητάς, οι οποίοι δεν ήσαν παρά από προσώπου του Θεού, ώστε να διευθετήσουν μερικά πράγματα που ήσαν ίσως κάπως σοβαρά, ή ακόμη κάποτε να κάνουν έναν πόλεμο. Οι Κρητές οργάνωναν έναν πόλεμο, μάζευαν όποιους μπορούσαν για να διεξαγάγουν έναν πόλεμο. Αν έπρεπε να κριθεί η εποχή των Κρητών σε σχέση με τα πολιτεύματα που υπήρξαν στους λαούς, θα λέγαμε ότι ήταν το χειρότερο πολίτευμα που μπορούσε ποτέ να υπάρξει επάνω στη γη. Το χειρότερο πολίτευμα. Όπως θα ανέπρεπε να κρίνουμε την πορεία του Ισραήλ όταν έφυγαν από την Αίγυπτο, που τους καθοδηγεί ο Θεός, όχι από εκείνο το στενό του μετέπειτα Σουέζ που έγινε διόρυγα, που έπρεπε από εκεί να περάσει ο λαός, διότι η γη Γεσέμ ήτανε ανατολικά της Αιγύπτου, συνεπώς το πέρασμα ήτανε κοντά τους. Από εκεί έπρεπε να περάσουν, δηλαδή όλοι οι έμποροι, οι καμήλες, πέρα δόθε το εμπόριο, από εκεί περνούσαν, δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Οπότε ο Θεός λέει στον Μωυσέα, θα τραβήξεις προς νότον. Ο Θεός καθοδηγεί, θα τραβήξεις προς νότον. Όχι ο χειρότερος στρατηγός δεν θα έκανε αυτό το λάθος, ο τελευταίος αγωγιάτης δεν θα έκανε αυτό το λάθος. Να πάει προς νότον, από πού θα περάσει? Από πού θα περάσει? Είναι γνωστή η Αφρική. Μπορεί να πει κανείς ότι η Αφρική είναι μία νήσος. Ουσιαστικά είναι μία νήσος. Ενώθηκε με την Ασία, ενώνεται με την Ασία, με εκείνη το κομματάκι την Ξέρα. Κόπηκε, έγινε και η Διόρυγα. Ουσιαστικά λοιπόν η Αφρική είναι ένα νησί. Από πού θα πήγαιναν λοιπόν στη γη της Επαγγελίας? Παρακαλώ, επιμένω στην κάπως προσπαθώ ζωηρή περιγραφή μου για να σας δείξω να καταλάβετε ένα μεγάλο πράγμα. Γιατί ο Θεός παρασκεύαζε την διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό είναι.
και έπρεπε ταυτόχρονα να δείξει τη δύναμή του, το θαύμα του, και να πνίξει και τους Εβραίους, τους Αιγυπτίους, να τους τιμωρήσει. Μα πού πάμε? Όχι, προς νότον, προς νότον. Και ο λαός εβόησε όταν είδε από πίσω του τους Αιγυπτίους. Πω, πω τι έχουμε να πάθουμε. Και ο Φαραώ είπε, από εκείνη τη μεριά έχουν τα βουνά, τα βουνά ατακά, έτσι λέγονται τα βουνά εκείνα. Από την άλλη μεριά είναι η θάλασσα, από βορρά είμαι εγώ, τους έκλεισα σε φάκα. Και εβόησε ο λαός. Κύριε, είπε ο Μωυσής, μέχρι το πρωί, λέει, θα δεις τη δύναμή μου. Δεν ήταν λοιπόν κακό στρατηγός ο Θεός? Είχε κάτι να δείξει. Έτσι και εδώ, όταν κυβερνά το λαό του με αυτόν τον τρόπο, που θα λέγαμε είναι το χειρότερο πολίτευμα, σαν να, να σας πω, σαν να μην υπάρχουν άνθρωποι πάνω στη γη, και να είναι, πώς να είναι, ξέρω εγώ, κάποιες μερικές χιλιάδες, και να πούμε, άντε σκορπιστείτε στην αλάνα της γης, στην επιδερμίδα της, στο δέρμα της γης, από πάνω στη φλούδα της γης, και εσείς το πώς τα λέτε, νομαδικά, δεν έχουμε ανάγκη από νόμους, δεν έχουμε τίποτε. Κατανόητο πράγμα. Λαός. Ήθελε να δείξει ο Θεός ότι αυτός είναι ο κυβερνήτης. Ξέρω, το είπε. Όταν ζήτησαν βασιλεία και ήθελαν να οργανωθούν ως κράτος, θα λέγαμε κατά των ανθρώπινων λόγων, λογικήν, σκέφτηκαν σωστά. Μα Κύριε, να οργανωθούμε. Γιατί, λέει ο Θεός, δεν σας αρέσω. Ακούστε, δεν σας αρέσω εγώ να σας κυβερνώ. Καλό, πάρτε βασιλεία, θα σας δώσω βασιλεία, αλλά θα βασανιστείτε με τα πολιτεύματα. Και όπως βασανίστηκαν, τα πολιτεύματα δημιουργούν το κράτος, αλλά και ταυτόχρονα βασανίζουν τους πολίτες, όχι λίγες φορές. Έχετε αντίρρηση? Έντι αυτή περίπτωση προχωρώ. Ήθελε να δείξει ο Θεός έναν τύπον της βασιλείας του, ότι στη βασιλεία του εκείνος θα κυβερνά, κανείς άλλος. Και συνεπώς ο Ισραήλ είναι ένας τύπος της βασιλείας του Θεού. Ήτο, τώρα είναι κάτι άλλο. Προσέξτε, τώρα είναι κάτι άλλο. Δεν ενδιαφέρει πια. Δεν είναι πλέον ο τυπικός λαός. Βέβαια, να είμαι ακριβέστερος, εξακολουθεί να είναι ο τυπικός λαός σε μια περίπτωση μόνο. Σε μια περίπτωση, αν θέλετε σε δύο. Η μία, ότι ο Θεός επιτρέπει να υφίσταται ή υφίστατο, μέχρι σήμερα στα έσχατα είμαστε, να υφίστατο ο λαός αυτός την παραδειγματική τιμωρία για την αποστασία του, το ένα. Και το δεύτερον, ότι ο λαός αυτός δεν έπρεπε να χαθεί. Το λέει σαφώς ο Μωυσής: δεν θα σε εξαλείψω από τη γη. Για δύο λόγους. Ο ένας, για να είσαι ζωντανό παράδειγμα τιμωρίας του Θεού σου που τον αρνείσαι. Και το δεύτερον, όσοι θα ζητήσουν να σωθούν από το κήρυγμα των δύο προφητών που θα επανέλθουν στη γη, ο Ιης είναι ο Ηλίας και ο έτερος είναι ο Ενόχ, ώστε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, θα είναι η τελευταία ευκαιρία να σωθούν οι Εβραίοι. Ουραγή τη σωτηρίας που έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Ήσαν μπροστά και τέθησαν ουραγή. Βέβαια, δεν θα πιστέψουν όλοι, αλλά όσοι θα είναι να πιστέψουν, και θα είναι η τελευταία πράξη της ιστορίας. Η τελευταία πράξη. Αυτά τα κάποια λίγα, μια που εδώ μας ανέφερε Κρητάς ως παράδειγμα, και που βλέπαμε διοίκει το Πνεύμα του Θεού στους Κρητάς. Διότι είπαμε, μα έρημοι, οι Κρητές δεν ήσαν έρημοι, είχανε το Πνεύμα το Άγιον που τους κατήφθηνε κάθε φορά πως έπρεπε να κινηθούν. Το βλέπουμε έκδηλο, διαβάστε το βιβλίο των Κρητών και αυτό θα το δείτε. Ένα τελευταίο που λέει εδώ για τον Σαμψόν: έτι δικαιοπραγών
και μη λοιπόν αυτό τα υπεράνθρωπον ενήργησεν. Δηλαδή ενήργησε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μην λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά για να μπούμε στις ιστορίες, καταλαβαίνετε αγαπητοί μου, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Προχωρεί τώρα παρακάτω. Τελευταίος κριτής, όπως γνωρίζετε, είναι ο Σαμουήλ. Περιγάρ Σαμουήλ και Δαβίδ, φανερός εν τες των βασιλειών έχομεν βίβλης, όπως εν Αγίω Πνεύματι επροφήτευον αυτοί και προφητών ήσαν εξ αρχή. Και ο μεν Σαμουήλ ο ορών εκαλείτο, ο δε Δαβίδ σαφώς Πνεύμα Κυρίου φυσήν ελάλησεν εν εμή. Και εν ψαλμή, και το Πνεύμα το Άγιον σου μη αντανέλης απ' εμού. Και πάλι, το Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Αναφέρεται εις τον Σαμουήλ τον τελευταίον κριτήν, ο οποίος Σαμουήλ έχρισε τον Σαούλ βασιλέα, και τον Σαούλ τον έδωσε πάλι ο Θεός, αφού το ζήτησαν οι Εβραίοι, και επειδή εστάθηκε αδόκιμος, ο Θεός τον καθήρεσε από την βασιλεία και ανέδειξε τον Δαβίδ. Είναι γνωστό αυτό σε όλους σας. Και εδώ αναφέρεται εις τον Σαμουήλ και εις τον Δαβίδ. Ο Σαμουήλ, όπως μας σημειώνει εδώ το Αλφα Βασιλείων στο 9 κεφάλαιο 9 στίχος, εκαλείτο ο ορών, εκείνος που έβλεπε. Με ποια μάτια έβλεπε? Έβλεπε με τα μάτια του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και ο Δαβίδ είναι εκείνος ο οποίος λέγει στους ψαλμούς του, και το Πνεύμα το Άγιον σου, και το Πνεύμα σου το Άγιον, λέμε στο 50ο ψαλμό, μη αντανέλεις απ' εμού, μη πάρεις το Πνεύμα σου το Άγιον από μένα, γιατί αν μείνω έρημος του Αγίου σου Πνεύματος, τι μπορώ να κάνω. Αγαπητοί μου, εγώ το λέγω μέρα νύχτα αυτό, σας παρακαλώ να το λέτε κι εσείς. Μη πάρεις το Πνεύμα σου το Άγιον, Κύριε. Είμαι αμαρτωλός, αμαρτάνω. Δεν είμαι εκείνος ο οποίος θα ήθελες να είμαι. Προσπαθούμε, όπως και εσείς που με ακούτε, αλλά μη μου πάρεις το Πνεύμα σου το Άγιο. Γιατί αν θα μείνω έρημος του Αγίου σου Πνεύματος, τότε πια τίποτα δεν θα μπορώ να κάνω. Τίποτε. Τα πιο ανόητα πράγματα θα μπορούσα να κάνω. Τα πιο βαραθρώδη πράγματα μπορούσα να κάνω. Ναι, γιατί πια όταν εγκαταλείψει κάποιον ο Θεός, θα πει εγκαταλείψει, πάρει το Πνεύμα του Άγιο, τότε από εκεί και πέρα ο άνθρωπος παίρνει το δρόμο για την καταστροφή του. Ναι, για την καταστροφή του. Σας το έχω πει, θα το πω άλλη μια φορά, φοβάμαι ότι στο τέλος της ιστορίας, όταν θα φτάνουμε πια να έρθει ο Χριστός και που οι άνθρωποι θα έχουν παραδοθεί στον Αντίχριστον και θα τον έχουν προσκυνήσει τον Αντίχριστον, φοβάμαι ότι ο Χριστός θα έχει άρει το Πνεύμα το Άγιο από τον κόσμο, δηλαδή από αυτούς. Γι' αυτό δεν θα μπορούν να μετανοήσουν οι άνθρωποι αυτοί. Ακούστε αυτό το πράγμα. Κάποιος μπορεί να πει πολύ απλά, μα αν δω τα πράγματα να είναι αλλιώτικα και έχω πλανηθεί, τότε δεν θα μπορώ να μετανοήσω και να αλλάξω. Πάρα πολύ φοβούμε και βρίσκουμε μαρτυρίες στην Αγία Γραφή, στην Αποκάλυψη, ότι δεν θα μπορούν να μετανοήσουν, γιατί θα έχει αρθεί, δηλαδή σηκωθεί αίρο, το Πνεύμα το Άγιο, και δεν μπορούμε να μετανοήσουμε χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Θα σας θυμίσω κάτι από την Αποκάλυψη. Ο Θεός λέγει, δίνει μία πληγή πολύ τσουκτερή ώστε να μετανοήσουν οι άνθρωποι, και σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, αντί να μετανοήσουν ευλασφήμισαν τον Θεό. Βλέπετε,
όταν ένας άνθρωπος δέχεται μία πληγή από το Θεό για να μετανοήσει και δεν μετανοεί, σημαίνει σκλήρινε. Σκληρινωμένης δε της καρδίας έρεται το Πνεύμα το Άγιον. Ξέρετε γιατί ο Σαούλ ήταν και έγινε αυτό που έγινε? Ακούστε, είναι τρομερά πράγματα, είναι τρομερά. Μόνο αν τα διαβάζει κανείς αυτά, το μιανή φρίκη, και όταν βλέπει αυτά τα πράγματα που προηγήθηκαν και είναι καταγραμμένα, επαναλαμβάνονται στους ανθρώπους μας που είναι στο περιβάλλον μας, είναι φρίκη. Ακούστε, αγαπητοί, ο Σαούλ όταν εχρίστη βασιλιάς επήρε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θα μπορούσε να είναι βασιλιάς χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Όταν μάλιστα τον αναδεικνύει ο Θεός τον Σαούλ, διότι έτυχε χρήσεως, το χρήμε γιώτα, επήγε ο Σαμουήλ ο προφήτης και έχρισε τον Σαούλ βασιλέα. Δυνάμει αυτής της χρήσεως ο Σαούλ πήρε το χάρισμα να κυβερνήσει το λαό του Θεού. Το χάρισμα από το Πνεύμα το Άγιον. Όμως ο Σαούλ δεν φρόντισε να καθαρίσει την καρδιά του ή το εμπαθείς, όπως είναι κάθε άνθρωπος εμπαθείς. Προσέξτε με, κάθε άνθρωπος είναι εμπαθείς. Δεν εφρόντισε να καθαρίσει την καρδιά του. Έτσι είχε παράλληλα με το Πνεύμα του Θεού για να διοικεί το λαό, είχε την προσωπική του εμπάθεια ή το ζηλότυπος. Όταν κάποτε ο Δαβίδ ενίκησε τον Γολιάθ και ο λαός άρχισε να τραγουδάει στους δρόμους και να χορεύει και να λέει, ο Σαούλ ενίκησε χιλιάδες και ο Δαβίδ ενίκησε μυριάδες, μα σκοτίνιασε η ψυχή του Σαούλ. Και αυτός είναι το Τζομπανόπουλο πιο ανώτερος από μένα τον βασιλέα, σκοτίνιασε η ψυχή του, μαύρισε. Και τότε αρχίζει η εμπάθεια και όταν η μελαγχολία, γιατί ξέρετε όταν το πάθος χρονίζει αρχίζουν τα λεγόμενα ψυχολογικά προβλήματα, να μιλήσω με σύγχρονη έκφραση. Άρχισε λοιπόν να μελαγχολεί και τότε ο Δαβίδ προσεφέρθη, εκλήθη να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο παλάτι με το να ψάλει στη λύρα του και να ευχαριστεί τον Σαούλ. Ο Σαούλ σκοτεινός, σκοτεινός πια. Απέναντί του ήταν η ίδια η πρόκληση. Ο Δαβίδ παίρνει το ακόντιό του από το θρόνο του και το εξφενδονίζει εναντίον του Δαβίδ να τον φωνεύσει. Μόλις αντελήφθη ο Δαβίδ, ενώ έπαιζε τη λύρα, ότι το ακόντιον κατευθύνεται εις εκείνον, μόλις και έκανε το κεφάλι του έτσι για να γλιτώσει από το ακόντιον, έφυγε πια από εκεί. Και από εκεί μετά τον κυνηγάει ο Σαούλ. Να μην πολύ πραγμονώ, ο Σαούλ άρχισε να χάνει τη χάρη του Θεού. Την έχασε ολότελα πότε? Όταν παίρνει εντολή από το Θεό ο Σαμουήλ ο προφήτης, πήγαινε να βρεις τον Δαβίδ να τον εχρήσεις βασιλέα. Εδώ βέβαια έκανα ένα προθύστερο σχήμα, ίσως το καταλάβατε, έκανα προθύστερο σχήμα στην ιστορία, αλλά για να τα ζωντανέψω λιγάκι, δεν πειράζει. Γιατί πρώτα εχρήστη βασιλεύς, δεν τον εγνώριζε ο Σαμουήλ τον Δαβίδ, και μετά προσελήφθη στο παλάτι. Αυτό το προθύστερο, δεν πειράζει όμως. Το αποτέλεσμα, ο Σαούλ έμεινε έρημος Θείας Χάριτος, έρημος Αγίου Πνεύματος. Όταν ήταν στα καλά του, δηλαδή είχε το Πνεύμα του Θεού, ήθελε να καθαρίσει την χώρα του από τους μάγους και τις μάγισσες, τους πνευματιστάς και τις πνευματίστριες και από όλους εκείνους που ισχολούντο με δαιμονικά πράγματα. Γι' αυτό το λόγο είχε δώσει εντολή, ρητή εντολή, να συλλαμβάνονται οι τέτοιοι άνθρωποι και να φωνεύονται, να καίονται.
όταν έφτασε σε ποια απόγνωση ο Σαούλ, ποια απόγνωση του επετέθησαν οι Φιλιστέοι από δυσμάς. Τι να κάνει, τι να κάνει, να πολεμήσει, να μην πολεμήσει, πώς να πολεμήσει. Ερωτά τον αρχιερέα και ο αρχιερέας του απαντά, δυνάμει εκείνου του ειδικού επιτραχυλίου, να το πω με τη σύγχρονη έκφραση. Τι πρέπει να κάνουμε, και ο αρχιερεύς το απαντά, ο Θεός δεν απαντά. Και ο Θεός δεν απαντά, αγαπητοί μου. Έφτασε σε απόγνωση. Και τότε έβγαλε τα βασιλικά του ρούχα, επήρε μια μικρή συνοδεία και ανεζήτησε να βρει κάποιον, κάποια μάγων μάγισσα. Αυτός που κατεδίωξε τους μάγους καταφεύγει σε μία μάγισσα. Ειδικά δεν ήταν μάγισσα, αλλά πνευματίστρια. Και ο πνευματισμός, όπως ξέρετε, είναι ακόμη κάτι χειρότερο από τη μαγεία. Ακόμη κάτι χειρότερο. Διότι επικαλείται ο πνευματιστής τα πνεύματα, και μάλιστα τα πονηρά πνεύματα, και τότε αφού πήγαν και τη βρήκαν νύχτα, και εκείνη επεκαλέστη το πνεύμα δήθεν του Σαμουήλ, που είχε πεθάνει εν τω μεταξύ ο Σαμουήλ ο προφήτης, και ήρθε και είπε τι με κάλεσες και τα λοιπά, τα γνωρίζετε από την Αγία Γραφή, και του είπε ότι και θα χάσεις τον πόλεμο και εσύ θα σκοτωθείς, και έπεσε ξερός εκείνος ο πελώριος 2 μέτρων άνδρας, ο ωραιότερος λέει του Ισραήλ και ο υψηλότερος του Ισραήλ, εκτάδιν κάτω, λιποθύμησε. Και τότε έφερε λίγο φαΐ αυτή να τους δώσει να φάνε εκεί, δεν ήθελε να φάει και τον επίεσαν να φάει. Ποιος? Ο Σαούλ, που έχασε το Πνεύμα το Άγιον. Και επειδή έχασε το Πνεύμα το Άγιον, αυτός που απηγόρευσε να υπάρχουν μάγοι και μάγισσες, έφτασε στη μαγεία. Συνεπώς, βλέπει κανένας ότι άμα χάσει κανείς το Πνεύμα το Άγιον, αρχίζει να κατρακυλάει τα σκαλοπάτια του καταντήματος. Το ακούσατε? Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου, είναι φοβερόν να παρακαλούμε, Κύριε, ποτέ μη πάρεις το Πνεύμα σου το Άγιον από μας. Γι' αυτό εδώ ο Δαβίδ, που έζησε τα γεγονότα, τα έζησε όλα αυτά, μπορούσε να γράφει αυτό που σας είπα στον 50ο ψαλμόν, και το Πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού, μη το πάρεις. Και όπως λέγει στον 142 ψαλμόν, το Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Εκείνο που θα με οδηγήσει σε ίσιο δρόμο δεν είναι παρά το Πνεύμα σου το Άγιον. Έχω το Πνεύμα σου το Άγιον, δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν έχω το Πνεύμα σου το Άγιον, τα έχασα όλα. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε, να το καταλάβουμε πολύ καλά. Και προχωρούμε παρακάτω. Μετά αναφέρεται πάλι σε άλλους βασιλείς. Περνάω στην 29η παράγραφον, για να μην πολύ πράγμονο. Εδώ περνάει και αναφέρει παραδείγματα από τους προφήτες. Ο Απόστολος Πέτρος δεν είναι εκείνος ο οποίος είπε ότι ελάλησαν από το Πνεύμα του Θεού οι προφήτες, άγιοι άνδρες, και ότι εκείνο που έδωσε αυτό που λέμε προφητεία είναι το Πνεύμα του Άγιον. Αναφέρεται στον Ιωήλ. Ένα μικρό σχόλιο θα κάνω στο θέμα του Ιωήλ, επειδή μεταφέρεται η περίπτωση του στην Καινή Διαθήκη. Του δε Ιωήλ βοώντος και έστε με τα ταύτα, λέγει ο Θεός, εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και τα εξής. Αυτή την προφητεία περί του Αγίου Πνεύματος, με το Πνεύμα του Θεού προφητεύει περί του Αγίου Πνεύματος. Με το Πνεύμα του Θεού προφητεύει περί του Αγίου Πνεύματος, το οποίο θα έπαιρναν οι άνθρωποι στις έσχατες ημέρες.
και αυτό δεν είναι παρά η ημέρα της Πεντηκοστής. Είναι γνωστό ότι ο Απόστολος Πέτρος αυτή την προφητεία του Ιωήλ χρησιμοποίησε, είναι καταχωρημένη μέσα στην, στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, όταν βγήκε ας πούμε από τον μπαλκόνι του Ιππερώου για να πει εις τον κόσμο που μαζεύτηκε έξω από εκείνο το Ιππερόν με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, τι βγήκατε να ειδείτε. Σας λέω λοιπόν, αυτό το φαινόμενο δεν είναι παρά είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και επιστρατεύει ακριβώς αυτήν την προφητεία θεοπνεύστος και Απόστολος Πέτρος, κάνει δηλαδή εφαρμογή της προφητείας, δηλαδή ότι η προφητεία βρίσκει την πλήρωσή της, διότι μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε, το λέγει ο Απόστολος Πέτρος, το λέγει σε μια του επιστολή, θέλεις το Πνεύμα του Θεού για να γράψεις μια προφητεία, προσέξτε κάτι, και θέλεις πάλι το Πνεύμα του Θεού για να εξηγήσεις μια προφητεία. Δεν μπορείς να εξηγήσεις μία προφητεία εάν δεν έχεις το Πνεύμα του Θεού. Σημειώστε δε ότι σε αυτή την περίπτωση, αν επιτρέπετε να το πω, εάν δεν είναι τολμηρό αυτό που θα πω, ότι προφήτης θα προφητεύσει και προφήτης θα ερμηνεύσει. Ναι, γι' αυτό εμείς τι χρησιμοποιούμε, όταν χρησιμοποιούμε τις προφητείες, πάντοτε χρησιμοποιούμε τις ερμηνείες που άγιοι άνδρες έχουν ερμηνεύσει. Βέβαια, θα λέγαμε κατεξοχήν ερμηνεία ποιος έχει κάνει, ο Ιησούς Χριστός. Όπου αναφέρεται σε κάποια προφητεία παλιά και δίδει την ερμηνεία ο Κύριος, ο ίδιος ο Κύριος, είναι η κατεξοχήν ερμηνεία. Αλλά δεν μπορεί κανείς ποτέ να ερμηνεύσει μία προφητεία εάν δεν έχει πάλι το Πνεύμα του Θεού, το προφητικό χάρισμα. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, οπλισμένος τώρα με την Πεντηκοστή, με το Πνεύμα του Άγιον, ερμηνεύει την προφητεία του Ιωήλ και λέγει, δεν είναι γραμμένο ότι τις έσχατες ημέρες εκχαιώ από του Πνεύματός μου επιπάσαν σάρκα κλπ. Κλπ. Όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ κάνει μία εξήγηση ότι θα πάρουν πια όχι τσιγκούνικα, όχι φιδωλά, όλος ο λαός, αρκεί να πίστευαν εις το όνομα του Ιησού Χριστού, θα έπαιρναν το Πνεύμα το Άγιον. Εμείς έχουμε όλοι το Πνεύμα το Άγιον γιατί ευαπτίσθημεν. Μην ξεχνάτε όμως ότι σε πολλούς, δεν θα ήθελα να πω σε όλους μας, όχι, θα ήταν υπερβολικό, σε πολλούς το Πνεύμα το Άγιον υπάρχει δυνάμη και όχι ενεργία. Το έχουμε, αλλά το Πνεύμα του Θεού δεν ενεργεί επειδή δεν του επιτρέπουμε με τον τρόπο που ζούμε. Αν όμως διορθώσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, τότε το Πνεύμα του Άγιον ενεργεί σε μας. Τότε το έχουμε το Πνεύμα του Άγιον να ενεργεί και να μην βρίσκεται δυνάμει μέσα σε μας. Αυτό το πολύ πολύ μικρό σχόλιο εις τον προφήτην Ιωήλ, μόνο κάτι που λέγοντας αυτά τις έσχατες μέρες, αν και σας το έχω εξηγήσει αλλά δεν πειράζει να σας το ξαναπώ, έσχατες μέρες λέγονται σε κάθε εμφάνιση του Θεού. Η πρώτη εμφάνιση, πρώτη παρουσία, δηλαδή έχουμε την ενανθρώπιση. Ό,τι λοιπόν αφορά εις την πρώτη παρουσία του Χριστού, του Θεού, του Θεού Λόγου εμπροκειμένου, δηλαδή του Ιησού Χριστού, οι ημέρες εκείνες λέγονται έσχατες. Όταν θα ξανάρθει ο Χριστός, οι ημέρες εκείνες λέγονται, θα λέγονται έσχατες. Έχουμε συνεπώς δύο παρουσίες, δύο έσχατες ημέρες, δύο περίοδοι εσχάτων ημερών. Αυτό ας το ξέρουμε, γιατί αλλιώτικα δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε όταν διαβάζουμε μια προφητεία ότι
αυτό που αναφέρεται λέει έσχατες ημέρες, μήπως το τέλος του κόσμου. Και επειδή οι αιρετικοί δεν έχουν το πνεύμα του Θεού, εμπροκειμένου οι χωέ λαρίσεις, έτσι το ερμήνευε αυτό, έσχατες ημέρες, δεν εννοεί λέει την Πεντηκοστή, αλλά εννοεί όταν θα τελειώνει ο κόσμος, τότε θα πάρουν οι άνθρωποι πολύ πνεύμα Άγιον. Θα πάρουμε, ακούστε, περισσότερο από ό,τι πήραν οι Απόστολοι. Ακούστε, περισσότερο από ό,τι πήραν οι Απόστολοι, και αυτό το πνεύμα πλούσιο το έχουν εκείνοι που πιστεύουν στη χωέ λαρίσεις. Ακούσατε τα αυτά, για να ξέρετε, γιατί ακόμη αυτοί οι άνθρωποι εδώ ταλαιπωρούν τους ανθρώπους μας, τους χριστιανούς μας, με τις αιρέσεις των αυτές. Λοιπόν, έχουμε δύο έσκατα, σας το εξήγησα. Απόδειξης, ότι η προφητεία του Ιωήλ, επιτρέψατε μου και αυτό να σας το πω, δεν πειράζει, είναι έτσι φτιαγμένη, έτσι διατυπωμένη, ώστε να αναφέρεται και στα δύο έσκατα. Ακούστε. Λέει, τις έσκατες μέρες εκχαίω από το πνεύματός μου. Ακούστε το ρήμα εκχαίω, που σημαίνει παίρνω μια κανάτα, παίρνω μια σκάφη, μια λεκάνη, παίρνω ένα μεγάλο δοχείο. Αυτό φανερώνει το εκχαίω, γεμάτο νερό και το χύνω. Θα πει πλούσια δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Παρακάτω, όταν τελειώσει αυτό το σημείο, παρακάτω λέει, και τότε, πότε τότε, και τότε ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη, και έρχεται η μεγάλη ημέρα η επιφανής του Κυρίου. Πότε τότε, τότε, όταν θα ξανάρθει ο Χριστός. Συνεπώς, αυτός μόνος ο στίχος αναφέρεται σε δύο έσχατα και είναι έτσι μια τυπική, θα λέγαμε, ωραία περίπτωση προφητείας που περιέχει και τις δύο έννοιες των εσχάτων. Σας το είπα για την ιστορία της ερμηνείας. Μετά αναφέρεται και στους άλλους προφήτες. Τι να πούμε, λέει, για τον προφήτη Ισαΐα, τον μεγαλοφωνότατον, λέει στην 30η παράγραφον. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να πούμε, είναι πολλά, γιατί όλοι οι προφήτες βεβαίως είχαν το πνεύμα του Θεού. Έχεις, λέγει, και εν το η Εζεκίηλ, ή λοιπόν ακούν μη κέκνικας, αν δεν κουράστηκες να ακούς, αυτό που σας είπα στην αρχή, εάν δεν κουράστηκες να ακούς, και αποτείνομαι και εγώ σε εσάς τους ακροατάς, αν δεν κουραστήκατε κι εσείς να με ακούτε, το ήδη ρηθέν και έπεσεν επε με πνεύμα και είπε πρόσμε, λέγε, τάδε λέγει Κύριος, λέγε, τάδε λέγει Κύριος. Το αναφέρει αυτό ο προφήτης Εζεκίηλ για τον εαυτόν του, ότι έπεσε επάνω μου το πνεύμα το Άγιο και μου είπε να προφητεύσω. Εδώ κάνει ένα μικρό σχόλιο ο Άγιος Κύριος και λέει, είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Το δε έπεσεν επε με, καλώς εκλειπταίον. Καλώς θα πρέπει να το εκλάβομαι, διότι πράγματι έπεσεν ότι φιλοστόργος και όσπερ ο Ιακώβ ευρών τον Ιωσήφ επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού, και όσπερ εν Ευαγγελίης ο φιλόστογος πατήρ τον εκ της αποδημίας επανελθόντε ιών ειδών ευσπλαχνίστη και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είναι πολύ ωραίο για τον εξής λόγο. Ο προφήτης λέει έπεσε το πνεύμα. Το ρήμα πίπτο σημαίνει κρατώ ένα αντικείμενο και το αφήνω και πέφτει. Συνεπώς, όταν πέφτει, και μάλιστα όταν είναι σε ύψος, έχουμε την επιτάχυνση, παίρνει μεγαλύτερη ταχύτητα. Αν δηλαδή μου ρίξουν ένα πετραδάκι, μια πέτρα στο κεφάλι από 10 πόντους, δεν θα με σκοτώσει. Αν αυτή η πέτρα πέσει όμως από 500 μέτρα ψηλά, θα με λιανίσει. Έχει ορμή. Γιατί χρησιμοποιεί το ρήμα έπεσε? Το λέγει για να δείξει την φιλοστοργία του το πνεύμα το Άγιο, όταν επιπίπτει επάνω εις τον προφήτη. Και λέγει, όπως ο Ιακώβ όταν βρήκε το παιδί τον Ιωσήφ στην Αίγυπτον, παιδί μου, εσύ ο Ιωσήφ,
επέπεσαν, λέει ο Ιακώβ, επάνω εις το παιδί του και τον φιλούσε και τον φιλούσε. Όπως ακόμη και στο Ευαγγέλιο μας αναφέρει η παραβολή του ασώτου Υιού, ότι ο πατέρας όταν ήρθε το παιδί του πίσω το άσωτο, επέπεσε και κατεφύλι, λέγει, επέπεσε επί των τράχυλων αυτού. Τράχυλος είναι το πίσω μέρος του λαιμού, εδώ από πίσω, ο σβέρκος, και κατεφύλισε αυτόν, τον καταφυλούσε. Τι δείχνει? Στοργή. Αγαπητοί μου, το Πνεύμα το Άγιον πέφτει με ορμή πολλές φορές εκείνον που αγαπά, σαν να βιάζεται, σαν, πώς να σας το πω, σαν να παίρνει φόρα να έρθει. Προσέξτε, αυτά είναι ανθρωποπαθείς καταστάσεις. Το Πνεύμα του Θεού είναι παντού και πληρεί τα πάντα. Βασιλεύ Ουράνιε, τα πάντα πληρώνει. Βασιλεύ Ουράνιε, λέμε στο, για το Πνεύμα του Άγιον, τα πάντα πληρώνει. Δεν υπάρχει πουθενά που να μην είναι το Πνεύμα του Θεού, διότι τα πάντα πληρεί. Γιατί? Γιατί είναι η μία ουσία του Θεού, Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος, μία είναι η ουσία. Συνεπώς, όταν μιλάμε για επιπίπτο και τα λοιπά, σημαίνει ότι είμαι εδώ και πάω εκεί. Ο Θεός είναι και εδώ, το Πνεύμα του Άγιου είναι και εδώ, είναι και εκεί. Δεν υπάρχει έννοια επιπτώσεως, να πέσει, ούτε θέμα ορμής, αφού είναι παντού. Ο Θεός είναι, καλά υπόθηκε από τον Αριστοτέλη, είναι εκείνο που κινεί, αλλά είναι ακίνητον. Είναι το πρώτον κινούν ακίνητον. Δίδει την κίνηση, αλλά ο Θεός είναι ακίνητος. Γιατί είναι ακίνητος? Θα πει ακίνητος, διότι ο Θεός τα πάντα πληρεί. Δεν είναι εδώ για να πάει εκεί, για να κινηθεί. Συνεπώς, επέπεσεν, θα πει, επιπίπτει με ορμή, δηλαδή φιλόστοργα. Αγκαλιάζει τον άνθρωπο. Αν συλλάβω, αγαπητοί μου, πώς μας αγαπάει το Πνεύμα του Θεού. Ξέρετε πόσο μας αγαπά? Όσο και ο Υιός. Δεν μπορεί να αγαπάει ο Υιός περισσότερο από το Πνεύμα το Άγιο? Και ξέρετε πόσο αγαπάει ο Υιός? Έφτασε να σταυρωθεί για μας. Και ξέρετε πόσο αγαπά ο Υιός? Όσο και ο Πατήρ. Δεν μπορεί να αγαπάει ο λιγότερο ο Πατήρ από τον Υιόν και το Πνεύμα του Άγιο? Και ξέρετε πόσο αγαπάει ο Πατήρ? Ώστε τον Υιόν αυτού τον έστειλε εις τον κόσμο και να σωθεί ο κόσμος. Μας αγαπάει το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό θα πει ο Απόστολος Παύλος, και μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιο. Επειδή μας αγαπά, γι' αυτό λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον, εξαιτίας μας όταν, αγαπητοί μου, αμαρτάνομεν. Στην 31η παράγραφο αναφέρεται εις τον Δανιήλ. Εδώ φαίνεται, για να ξεκουράσει τους ακροατάς του κατηχουμένους, ο Άγιος Κύριλλος λιγάκι διηγείται κάτι από τον Δανιήλ, και θα σας το διηγηθώ και εγώ, όχι ολόκληρο γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Αναφέρεται στο βιβλίο Σωσάνα, που προηγείται στην σειρά των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Βέβαια θεωρείται βιβλίο Δανίλ, αλλά λέγεται Σωσάνα και προηγείται από το κύριον σώμα του βιβλίου Δανίλ. Αν θέλετε, πάτε στο σπίτι σας. Πιστεύω ότι έχετε όλη Παλαιά Διαθήκη, και αν δεν έχετε, την πάρετε και μερμηνία, να διευκολύνεστε, γιατί είναι λίγο δύσκολη η Παλαιά Διαθήκη, να διαβάσετε και την ιστορία. Περί τίνο σε πρόκειται? Λέει καταρχάς ο Άγιος Κύριλλος, τούτο, ποιο, το Άγιο Πνεύμα εσώθησε την ψυχή του Δανιήλ, ή να γέννηται δικαστής πρεσβυτέρων ο νέος. Το Πνεύμα του Θεού, λέει, έδωσε την σοφία σε αυτό το παιδάριον, ήταν ίσως 17-18 χρονών παιδί ο Δανιήλ, ώστε να σταθεί κριτής, δηλαδή δικαστής, και μάλιστα πρεσβυτέρων δικαστών, να δικάσει ηλικιωμένους δικαστάς. Πώς έγινε? Ακούστε. Κάποτε δύο πρεσβύτεροι, δηλαδή πρεσβύτεροι στην ηλικία, δηλαδή ηλικιωμένοι, είχαν όμως το αξίωμα του δικαστού. Εδίκαζαν στο σπίτι κάποιου Ιουδαίου. Αυτά συμβαίνουν δε
συμβαίνουν στην Νινεβή κατά την εχμαλωσία, συγγνώμη, στην Βαβυλώνα κατά την δευτέρα εχμαλωσία. Η πρώτη είναι των Ασσυρίων του Βορείου Βασιλείου, Νινεβή. Η δευτέρα είναι του Ναβουχοδονόσορος στην Βαβυλώνα. Εκεί είχαν εγκατασταθεί πια οι Εβραίοι, βεβαίως, εχμάλωτοι πλέον, σε ένα σπίτι. Ένας Εβραίος το αγόρασε αυτό το σπίτι, έμεναν, το παραχωρούσε για να γίνονται οι δίκες, δικαστήρια δηλαδή. Και αυτοί οι δύο είδαν τη γυναίκα αυτού του Ιουδαίου, ήταν ευσεβής άνθρωπος αυτός, και η γυναίκα του, η Σωσάνα, ήταν πολύ ευσεβής, και δεν ξέρω, μπήκανε σε πείρασμα. Υπήρχε δε μία δεξαμενή μέσα εις τον κήπον, κήπος ωραίος, δεξαμενή, και υπήρχε και τείχος υψηλός. Αυτοί σκέφτηκαν να κάνουν αμαρτία με αυτή τη γυναίκα, τη γυναίκα του ανθρώπου που είχε το σπίτι. Βλέπετε, φυλάει ο Θεός. Η αμαρτία δεν ξέρει ηλικία. Μη πει κανένας δεν παίρνω φωτιά γιατί γέρασα, θα πω κάτι που κάπου το διάβαζα. Οι παλιές οι καμπινάδες παίρνουν πιο εύκολα φωτιά. Τα ακούσατε? Τα ακούσατε? Μην εμπιστευθείτε ποτέ και πείτε «Μα εγώ, ναι εσύ αδελφέ μου». Το λέγει ο Άγιος Νίλος ο Σιναήτης. Μη θα ρίσεις εις τον δαίμονα της πορνείας έως θανάτου σου. Τότε έχουμε την ελπίδα να μην πάθουμε τίποτα. Ελπίδα, όχι βεβαιότητα. Αν πιστέψουμε αυτό που σας λέω, ότι μπορεί να αμαρτήσουμε σε γεροντική ηλικία και να μην το παραμείνεις. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι τι έκαναν? Κρύφτηκαν μέσα στον κήπο. Τελείωσε ό,τι δίκες είχαν. Έφυγε ο κόσμος. Κρύφτηκαν μέσα στον κήπο. Ήταν ζέστη. Λέει η Σωσάνα στις υπηρέτριές της, θα ήθελα να κάνω το μπάνιο μου. Είναι οι πόρτες κλειστές του κήπου? Της είπαν, είναι κλειστές. Αυτές πήγανε τα δέοντα του λουτρού και έφυγαν. Και η Σωσάνα μπήκε στο νερό να κάνει το μπάνιο της. Τότε έσπευσαν εκεί και της λέγουν το εξής εκβιαστικό: ή θα δεχθείς να μας παραδοθείς στην επιθυμία μας, ή θα βάλουμε τις φωνές και θα πούμε ότι ήταν κάποιος νέος εδώ και ήθελε να κάνει αμαρτία και θα σε δικάσουμε σε θάνατο. Το έχεις υπόψη σου? Ακούτε? Εκείνη στέναξε και βόησε προς τον Θεό και είπε, ποτέ δεν θα δεχθώ αυτό, προτιμώ τον θάνατο. Ποτέ δεν θα κάνω αμαρτία, προτιμώ να πεθάνω. Τότε λοιπόν αυτοί έβαλαν τις φωνές ότι είδανε κάποιον νέον και τα λοιπά και τα λοιπά. Τρέξαν οι άνθρωποι. Υπόδικος η Σωσάνα. Την πάνε, αφού την κατεδίκασαν σε θάνατο, πάνε να τη λοθοβολήσουν έξω από την πόλη. Στον δρόμο συναντούν τον Δανιήλ. Ήταν παιδάριον. Λέει ο Δανιήλ, τι συμβαίνει? Να, λέει, το και το. Με τόση ευκολία πηγαίνετε να καταδικάσετε την γυναίκα? Εδώ τώρα τον φωτίζει το Πνεύμα του Θεού και λέει, πίσω θα αναθεωρηθεί, να μιλήσουμε σύγχρονη έκφραση, θα αναθεωρηθεί η δίκη. Πήγαν λοιπόν ξανά πίσω στο σπίτι και λέγει, πάρτε τον έναν δικαστή και βάλτε τον αλλού. Δεν μου λες, του λέγει, πες μου, περίγραψε μου πώς έγινε το όλο περιστατικό. Πίσω από τι δέντρο κρύφτηκες? Λέει, πίσω από ένα σκύλο. Μάλιστα. Πήγαινες, φέρτε τον άλλον, πες μου τα περιστατικά. Αντιφάσεις τώρα, πίσω από τι δέντρο είχες κρυφτεί και είδες το όλο περιστατικό? Είπε, άλλο δέντρο. Έπεσαν σε αντίφαση και τότε απεκαλύφθη ότι ό,τι ήταν, ό,τι βρώμικο υπήρχε σε αυτούς, και είχαν κατασυκοφαντήσει τη Σωσάνα. Και τότε, παρακαλώ, κατεδικάστησαν αυτοί οι δύο εις θάνατον, οι δύο δικαστές, και σώθηκε η Σωσάνα. Και λέει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος, είδες το Πνεύμα του Θεού που εφώτισε το παιδάριον, παιδάριον, τον Δανιήλ, να μπορεί
να αναθεωρεί την δίκη και να βρει τους, τους αληθινά ενόχους. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και ακόμη κάτι, μάλιστα το λέγει ως εξής το κείμενο, να σας το διαβάσω. Όπως το, το περιγράφει εδώ το βιβλίο της Οσάνης, λέει: «Και γέγραπτε γάρ, εξήγηρεν ο Θεός το πνεύμα το Άγιον επί πεδαρίου νεωτέρου». Είδατε, ο Θεός, το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα του, δηλαδή τη σκέψη του, για να αναζητήσει τους πραγματικά ενόχους. Και ακόμη κάτι άλλο, αναφέρεται εις τον Δανιήλ τώρα, όταν πια είναι μεγάλος, είναι σοφός, είναι σπουδαίος, είναι στην υπηρεσία του Ναβουχοδονόσορος, και λέει τα εξής, με αυτό και να τελειώσουμε: «Βαλτάσαρ, ο άρχον των Επαϊδών», να το πάρω από την αρχή, «είδη και Ναβουχοδονόσορ ότι εστίνεν το Δανιήλ το πνεύμα το Άγιον». Ακόμα και ο Ναβουχοδονόσορ ανεγνώριζε το ότι υπήρχε στον Δανιήλ το πνεύμα το Άγιον. Φυσίγαρ προς αυτόν. Γιατί του λέει: «Βαλτάσαρ», Βαλτάσαρ ήταν το βαβυλωνιακό όνομα του Δανιήλ. Αυτός και οι τρεις παιδες είχαν ονόματα εβραϊκά βεβαίως, των οποίων τα ονόματα αλλάχθηκαν από τον Ναβουχοδονόσορα. Βαλτάσαρ, ο άρχον των Επαϊδών, τούτο εγώ έγνων, σύ που είσαι, λέγει, ο αρχηγός των μάγων, αυτό εγώ γνωρίζω, ότι πνεύμα Θεού Άγιον εν σύ, ότι σε σένα υπάρχει Άγιον πνεύμα». Αυτά είναι στο τέταρτο κεφάλαιο, στίχος 9. Το αναγνωρίζει, είδατε, ο Ναβουχοδονόσορ. Και εδώ, σχολιάζει ο Άγιος Κύριλλος. Και είναι σπουδαίο αυτό που σχολιάζει: «Εν αληθές είπε και εν ψεύδος, ότι μεν γαρές και πνευμάγιον αληθές ειν, ου κιν δε άρχον των Επαϊδών, ου γαρή μάγος, αλλά εκ πνεύματος Αγίου σοφός», και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Ναβουχοδονόσορ, βέβαια δεν ήταν πιστός άνθρωπος, είπε, λέει, μία αλήθεια και ένα ψέμα. Η αλήθεια ότι ο Δανιήλ όντως είχε το πνεύμα το Άγιον. Το ψέμα ότι ήταν αρχηγός των μάγων. Ουδέποτε ο Δανιήλ ήταν αρχηγός των μάγων. Προσέξτε εδώ κάτι, γιατί το χρησιμοποίησα αυτό για να σας πω, αγαπητοί μου, ότι ο διάβολος πολλές φορές ομιλεί και λέγει στους ανθρώπους κάποιες αλήθειες και κάποια ψέματα, τα μπερδεύει. Και μάλιστα το λέγουν αυτό και οι θεολόγοι μας και οι πατέρες: 99 αλήθειες να σου πει, και ένα ψέμα έχει κέρδος ο διάβολος. Διότι τελικά, όταν δεχθείς αυτά τα 100 που σου προσέφερε εν ονόματι των 99 αλήθειών, θα αποδεχθείς και το ψεύδος. Γι' αυτό το σχολιάζω και εγώ, αυτό είναι χρήσιμο, να το προσέχουμε πάρα πολύ. Και τελειώνοντας, αγαπητοί, την 16η κατήχηση, τότε, όπως λέγει εδώ, ή ο Θεός θέλει, εάν ο Θεός θέλει, τι εξής κατηχήσει πάλι ελευσόμεθα. Θα ξανάρθουμε στην παρακάτω κατήχηση για να μιλήσουμε πάλι για το Πνεύμα του Θεού. Δίδε φίδεστε και του συμμέτρου της ακροάσεως, γιατί πρέπει να λογαριάσουμε, λυπηθούμε, να λογαριάσουμε και το σύμμετρο της ακροάσεως, να μην κουράσουμε περισσότερο τους ακροατάς. Εδώ λοιπόν τελειώνει η 16η κατήχηση, και αν ο Θεός θέλει και κρίνει με τη βοήθειά του την ερχομένη Δευτέρα πάλι, θα αρχίσουμε την 17η κατήχηση. Πρώτα ο Θεός.